για τα θετικά που προσφέρουν στους πολιτιστικούς συλλόγους τα νέα παιδιά με φρέσκες και πρωτότυπες ιδέες, αλλά και για τα σχέδια που ετοιμάζουν στις γιορτές Παλιάς Ξάνθης 2014, έκανε λόγο το μέλος του Συλλόγου των Κατασκηνωτών Γιώργος Μπαχαρίδης. Επειδή στο ΔΣ εδώ και 1,5 χρόνο μπήκαν νέα παιδιά, 2 χρόνια μάλλον, και μείναμε μόνο 2 παλιοί για να μπορέσουμε να τους καταρτήσουμε στα βήματα του Συλλόγου, έχουν άλλες ιδέες. Έχουν πιο extreme ιδέες, νοικιάσαν το σπιτάκι πάνω το οποίο εμείς σαν παλιοί δεν θα το κάναμε. Και οπότε αρχίσαν πλέον να εμφανίζονται διάφορες σκέψεις και να οι σκέψεις αυτές να πραγματοποιούνται, όπως ήταν το σπιτάκι πολιτισμού που γράφουν τώρα, πολιτισμού κλπ. Η βιβλία μέσα, το ένα το άλλο, όποιος περνάει και είναι ανοιχτό το σπιτάκι μπορεί να ρωτάει οτιδήποτε για να τον κατατοπίζουμε, ειδικά τους τουρίστες κλπ. Τώρα, όσο για το προτζέκτορα, πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί όλος ο ξανθιώτικος κόσμος, αυτοί που ασχολούνται με τη φωτογραφία, το ένα το άλλο κλπ. Εδώ και κανένα χρόνο, 1 με 2 χρόνια άρχισε να δουλεύουν το προτζέκτορα και να εμφανίζονται όπως το νερό δηλαδή στη βρύση, ακριβώς να φεύγουν οι φωτογραφίες σαν να είναι μια ταινία. Όποιος έχει τέτοιες φωτογραφίες παλιές, της Παλιάς Ξάνθης και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προβληθεί από τον προτζέκτορα, ας έρθει σε επαφή με το Σύλλογο Κατασκηνωτών. Και βέβαια είναι πολύ καλό να υπάρχουν και νέα άτομα στους συλλόγους, ειδικά σε τέτοιου είδους συλλόγους, που προσελκύουν και νέο κόσμο. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Εμάς από τους παλιούς, γιατί εμείς οι παλιοί πλέον αρχίσαμε και φεύγουμε, γιατί μετά από 30 χρόνια κάπου επέρχεται και ο κορισμός. Όχι ο κορισμός, βοηθάμε πάλι, όπως είμαστε στις ψησταριές και λοιπά, υπάρχει εθελοντική εργασία από όλο το σύλλογο. Από όλο το σύλλογο υπάρχει εθελοντική εργασία. Και από τα παιδιά ακόμα τα δικά μας υπάρχει εθελοντική εργασία. Γιατί άμα δεν υπάρχει εθελοντική εργασία είναι το τέρμα. Να σημειώσουμε ότι και αυτή τη χρονιά, όπως άλλωστε γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια, οι κατασκηνωτές με δική τους πρωτοβουλία συλλέγουν ρούχα και δώρα για τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη στο σπιτάκι των κατασκηνωτών, που για την περίοδο των γιορτών θα είναι ανοιχτό τις περισσότερες ώρες της ημέρας.